Εάν κανείς δεν βαπτιστεί, δεν είναι μέλος της Εκκλησίας, δεν είναι χριστιανός. Στο φανάρι, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και άλλοι οικουμενιστές υποδέχθηκαν τον Πάπα ως επίσκοπο, φόρεσε ομοφόριο, εκάθισε σε θρόνο υψηλό και επιρμένο. Του δόθηκε από τον Πατριάρχη ο ασπασμός της ειρήνης και της αγάπης. Έτσι λέγεται Πάτερ Χριστόδουλε, της ειρήνης και της αγάπης. Απήγγειλε και τον Πάτερ Ιβόρ. Δεν είναι επίσκοπος, διότι ο παπισμός δεν είναι εκκλησία και δεν έχει μυστήρια, είναι αίρεσης. Οι αίρεσεις δεν είναι εκκλησία και δεν έχουν μυστήρια. Είναι λαϊκός όπως εγώ. Όχι, δεν είναι όπως εγώ, είναι χειρότερος από μένα. Εγώ είμαι λαϊκός, αλλά είμαι χριστιανός. Διότι είμαι βαπτισμένος. Αυτός δεν είναι καν χριστιανός. Διότι δεν ισχύει βάπτισμα στον βαπτισμό. Δεν έχει μυστήριο ο βαπτισμός. Δεν είναι καν χριστιανός. Και τον τιμήσαμε ως επίσκοπο. Και στη Ραβένα τον ανακήρυξαν πρώτο επίσκοπο στον χριστιανισμό. Λάθος. Αίρεσης, ασέβεια. Βιβλία πατερικά δεν ονομάζω χριστιανούς τους αιρετικούς. Χριστιανός ονομάζεται όποιος είναι μέλος της Εκκλησίας. Βαπτισμένος και μέλος της Εκκλησίας. Οι αιρετικοί δεν είναι χριστιανοί. Άλλο που καταχρηστικός τους ονομάζουμε χριστιανούς, καταχρηστικός λέγεται και Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Καταχρηστικός, κανονικό δεν πρέπει να λέγονται ούτε χριστιανοί ούτε εκκλησία είναι.